Πάμε τώρα στο Διονύση Ετζαράκη, αυτό το φοβερό παιδί του stand-up comedy. Που θα έρθει με το ταξί του. Και έχω να σου πω. Ταξί, ταξί! Επιστρέφει το ταξί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και ο Διονύσης πιάνει το τιμόνι και θα γίνει χαμός. Έχουμε δει ήδη το τρέιλερ να παίζει. Έχει κλάμα, δηλαδή το συζητάω. Μόνο δηλαδή. Εντάξει, αν σκεφτείτε τα βίντεο που έχει κάνει κατά καιρούς, ναι, YouTube, Instagram κτλ., φανταστείτε τι κλάμα έχει να πέσει στην εκπομπή. Είναι ετοιμόλογος, είναι πάρα πολύ ευφυής, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Ο Γιώργος Οικονομάκης ήταν εκεί στο backstage και μίλησε μαζί του για αυτό το νέο εγχείρημα εδώ στο Open. Για πάμε να δούμε τι μας είπε ο Διονύσης. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Γιώργου του Καλφαμανόλη. Και ταλαιπωρώ πάρα πολύ το Διονύση, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Βγαίνει πιο σεξι από ό,τι θέλει να βγει. Βγαίνω πάρα πολύ σεξι στις φωτογραφίες. Ναι, είναι... Παιδιά, είναι μια κατάρα που έχω. Γιατί βγαίνω τόσο σεξι. I'm sexy and I know it. Διονύση μου, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Open. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που έρχεσαι. Καλώς σας βρήκα, βρε οικογένεια του Open, και δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά, έτσι να μεγαλώσουμε λίγο αυτή την οικογένεια, να σας πάω βόλτες με το όχημά μου και άλλα τέτοια όμορφα. Έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που έχεις κάνει στο YouTube? Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Είναι κάτι διαφορετικό από την άποψη ότι στο YouTube συνήθως με βλέπετε σε πράγματα που είναι 100% scripted, σενάριο, με μοντάζ, με τα πάντα. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο πολύ κουβεντιαστό με τον κόσμο. Οπότε έχει το στοιχείο του αυθορμητισμού που είναι πάντα ωραίο και είναι κάτι πιο fun και happy. Δηλαδή στο YouTube έρχεσαι για να γελάσεις 100%. Εδώ πέρα είναι, βλέπεις το παιχνίδι, παρακολουθείς, έχει μια πολύ ωραία ροή και έχει και την αγωνία του, θα το βρούνε, δεν θα το βρούνε και άλλα τέτοια. Να μου πεις πώς πάνε τα γυρίσματα. Πάνε καλά τα γυρίσματα. Έχουμε κάνει κάμποσα μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ζευγάρι σε ζευγάρι. Φέρνουμε ζευγάρια πίσω κόσμου και κάθε φορά διάδες. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το vibe. Μπορεί δηλαδή δύο ζευγάρια να είναι το ένα μετά το άλλο και να είναι πολύ διαφορετικό το γύρισμα, γιατί είναι πάρα πολύ το τι θα σου δώσουν, ας πούμε, και πώς πάνω σε αυτό θα πατήσεις και θα παίξεις. Εγώ περνάω καλά στα γυρίσματα και αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί πέρα εύχομαι να περάσετε κι εσείς καλά. Υπήρξε μέρα τη ζωή σου, από όσο θυμάσαι τον εαυτό σου, που δεν είπες ένα αστείο? Καλή ερώτηση. Παίζει όχι, όλη και καμιά βλακεία θα είπα. Τι είναι το γέλιο για σένα? Το γέλιο για μένα είναι, παίρνω το ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι τρόπος επικοινωνίας, κώδικας επικοινωνίας. Δηλαδή είναι εργαλείο επικοινωνίας, το χρησιμοποιώ, μου αρέσει να επικοινωνώ μέσα από το γέλιο. Οπότε νιώθω πως κάθε συζήτηση, κάθε συναναστροφή μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και λιγότερο βαρετή με το γέλιο. Οπότε προσπαθώ να το ενσωματώνω σε κάθε μου συναναστροφή. Θεωρώ πως μπορείς να εστιαφτείς με τα πάντα, αρκεί να εστιαφτείς σωστά και με μια σωστή και υπεύθυνη στάση. Ανυπομονώ να το Διονύση σε αυτό, θα είναι πάρα πολύ καλός. Τρελαίνω με το Διονύση, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίος κωμικός, δεν ξέρω αν τον έχετε τίποτε. Ενώ πρέπει λοιπόν τσαλακώνεται, λέει αστεία γι' αυτό, αυτό σαρκάζεται και αυτά. Ταυτόχρονα παραμένει ένα υπέροχο μοντέλο τύπου GNTM, έτσι. Γυμνασμένος, όμορφος, και θα λες, Διονύση, σπάσε λίγο, κάνε κάτι να γίνεις λίγο πιο άσχημος, δεν μπορείς. Παραμένει πάντα έτσι ένα σεξι αγόρι. Μ' αρέσει εμένα αυτό το συνδυασμό. Είναι αυτό το σεξινες που και ο ίδιος έτσι πουλάει και ναι, σχολίασε. Θα είναι αύριο εδώ μαζί μας να συζητήσουμε για όλα, βέβαια. Ωραία, και να προσπαθήσουμε να χαλάσουμε αυτό το σεξινες. Γιάννη, θυμίσου αύριο να παίξουμε και το παιχνίδι. Να το χαλάσουμε. Δεν μπορεί να το κάνουμε. Όχι, αγάπη μου, δεν μπορούμε να είμαστε και ωραίοι και κωμικοί. Εγώ πώς το καταφέρνω? Ο Διονύσης πώς το καταφέρνει? Είστε δύο που το έχετε καταφέρει, εσύ και ο Διονύσης. Τι θα κάνουμε τώρα? Και ωραίοι και κωμικοί. Θα χαλάσουμε. Θέλω αύριο να σε δω, Διονύση, εγώ με αυτή την κίνηση που επικρατεί στους δρόμους, πώς θα βγαίνει το ταξί. Θα δεις. Θα το γυρίσεις στο μάτι. Οι κάμερες είναι εσωτερικά, δεν έχουν θέμα, δεν τους ενδιαφέρει κινήσεις. Όχι, πάντα. Αλλά πόση ώρα θα είναι σταματημένη. Πόσο χρειαστεί. Εσύ καντέμω, θα μπεις μέσα και θα κάτσεις δύο ώρες μέχρι να πάρεις μέχρι και δύο ώρες. Θα πάω. Θα κερδίσεις 8 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μία μέρα θα πας εσύ το ταξί. Θα πάω στο και ταξί. Όσο πιο πολλή ώρα μείνει κανείς μέσα στο ταξί, τόσο πιο πολλές ερωτήσεις, τόσο πιο πολλά χρήματα, τόσο πιο μεγάλο το έπαθρο που κερδίζεις. Εντάξει, είστε και αλήθεια του κανόνε του παιχνιδιού, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθει ο Διονύσης εδώ αύριο. Αύριο δεν είναι εδώ. Ωραία, θα το κανονίσουμε. Πάμε μαζί, ζευγάρια δεν είναι. Εννοείται. Ναι. Εμείς πειράζει να πάμε έτσι παρέα. Αντρίο, δεν πειράζει. Τρεις είμαστε τώρα εδώ. Τρεις. Πάμε έτσι. Ναι, και τα τονά.